Σεβαστοί πατέρες, πανοσιολογιώτατε πρωτοσύγκυρε της Μητροπόλεως μας, Γενική Αρχιερατικέ, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπημένα μας παιδιά, φτάσαμε και φέτος στο τέλος μιας ακόμης πνευματικής περίοδου και καθώς βλέπω τα αγνά πρόσωπα των παιδιών μας, αναλογίζουμε απολογιστικά το μεγάλο έργο που η τοπική μας Εκκλησία επιτελεί αθόρυβα χωρίς την πανοπλουσίες. Ένα μεγάλο πνευματικό εργαστήριο στείνεται κάθε χρονιά, σε κάθε ενορία, όπου τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν μέσω του λόγου αλλά και του έργου της Εκκλησίας την ζωή της, αποκομίζοντας πνευματικά εφόδια για το ξάνιγμά τους στην παλέστρα της ζωής. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Τρισάγιο Θεό για όλα τα παιδιά μας, γιατί σε μια εποχή που πολλοί νέοι, πολλά παιδιά της ηλικίας σας έχουν ποικίλα και διαφορετικά ενδιαφέροντα καθώς και άλλες προτεραιότητες, εσάς σας οδήγησε κοντά και κοντά στην Εκκλησία Του. Η διάπερη προσευχή μου στον Θεό και του γέροντός μας Μητροπολίτη Αλεξίου είναι ώστε όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι υπό την σκέπη και προστασία Του. Για αυτή λοιπόν την πνευματική σας ανακαίνιση, παιδιά μας, εργάζεται η Αγία μας Εκκλησία με πλειάδα στελεχών των κατηχητών, αγοριών και κοριτσών, νέων ανθρώπων που έζησαν την εμπειρία του να είσαι κατηχητόπουλο και τώρα αγωνίζονται να μεταλαμπαδεύσουν στις καρδιές σας αυτό που και εκείνοι γνώρισαν μέσα στην ζωή της Εκκλησίας μας, τον παραδοσιακό ελληνοχριστιανικό τρόπο ζωής. Ένα τρόπο ζωής που κανείς δεν μπορεί να καταργήσει, γιατί αυτά τα δύο, ο Χριστός και η Ελλάδα, αιώνες πριν συναντήθηκαν και έκτοτε πορεύονται ενωμένα. Γι' αυτόν τον τρόπο ζωής έδωσαν μάχες μέχρι θανάτου πολλοί ήρωες, μεταξύ των οποίων ο ξακουστός στρατηγός Μακρυγιάννης. Με την απλότητα του λόγου του ήδη από τότε επεσήμανε τον κίνδυνο της αλλοιώσεως αυτού του ελληνοχριστιανικού τρόπου ζωής από τις ξενόφερτες και δήθεν προοδευτικές ιδέες των ευρωλιγούριδων που θεωρούν πάντα οτιδήποτε εισαγόμενο ως προοδευτικό. Ο δυτικός πολιτισμός έχει χρεοκοπήσει ηθικά. Έγινε ένας πολιτισμός που προκαλεί μόνο πολέμους. Παρότι εμείς οι Έλληνες τους δώσαμε τα φώτα, αυτοί φρόντισαν να μεταλλάξουν το φως σε σκοτάδι και τώρα, αλίμονο, μας επιβάλλουν το σκοτάδι ως φως. Ευτυχώς όμως, ποτέ το φως δεν έλειψε από την Ελλάδα μας, γιατί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι αφοσιωμένοι στην Αγία μας Εκκλησία. Έχουν ζωντανή τη σχέση αγάπης με τον Χριστό και τους Αγίους Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και αγαπητά μας παιδιά, να μην σβήσει ποτέ τον καντήλι της πίστεως από τα σπιτικά σας. Αυτή η φλόγα, αν και μικρή, μας κρατά ζωντανούς απέναντι στα θηρία του σκότους. Ο Μακρυγιάννης προσευχόταν νυχθημερών στον Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του. Τα απομνημονεύματά Του, αν και απλά γραμμένα, είναι αποκαλυπτικά της ζωντανής πίστεώς Του. Αυτή την απλή και αυθόρμητη πίστη Του ας μιμηθούμε.
Με αυτήν την απλή πίστη οι αγωνιστές μας κατόρθωσαν το ακατόρθωτο, την ελευθερία της πατρίδος μας. Από καρδίας ευχαριστώ και ευλογώ πατρικώς όλους τους κατηχητές και τις κατηχήτριες της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ιερείς και λαϊκούς συνεργάτες στο έργο του Ευαγγελισμού των παιδιών μας, οι οποίοι δεν φίδονται κόπων και χρόνου για να συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στο ιεραποστολικό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους γονείς που σε δύσκολες και καχύποπτες εποχές όπως οι σημερινές των πολλών αμφισβητήσεων εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Αγία μας Εκκλησία. Αλλά περισσότερο από όλους ευχαριστώ και ευλογώ τα παιδιά σας και ευλογώ τα παιδιά μας. Είστε τα πιο υγιή και αγνά μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, αλλά και η ελπίδα της πατρίδος μας. Οι νέες ιδέες σας είναι αυτές που μπορούν να δώσουν νέα έκφραση στο ευαγγελικό μήνυμα. Εμπιστευτείτε τον Χριστό ως φίλο και αδελφό, όπως Εκείνος το θέλει. Τότε μόνο η ζωή σας θα είναι ικανή να αλλάξει όλον τον κόσμο. Εμπιστεύεστε τα παιδιά μας, τους ιερείς, τους κατηγητές και τις κατηγητές. Όλα κατευχήν.
το αυγό που τσουγκρίσαμε, ο Άι Γιώργης που γιορτάσαμε, η πίστη μας, η ορθοδοξία μας. Peace.
όλους, που κατοικήθηκαν από τα αρχαία μας χρόνια για να διωχτούν και να υποστούν τη γενοκτονία των πρόσφατων ιστορικά χρόνων.
και ο τόπος μας και οι καλές και οι δύσκολες στιγμές μας. Και αν σήμερα ζούμε μία από τις δύσκολες στιγμές, η ιστορική μας πορεία στον χρόνο και στον τόπο είναι ο καλύτερος οδηγός για να τις αντιμετωπίσουμε. Κάνει τσακ, κάνει τσου, ένα τρένο περουά, τσακ, ένα σκαρπαλόμι, κάπα, κούπα, όχι, ου, κάνει μπα, κάνει κου, 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 τσακ, τρέχοντα.
φωτιά σε αυτόν τον τόπο και που εκφράζει τις χαρές και τις λύπες, τους καημούς και τα βάσανά μας. Όλα είναι πατρίδα. Και αυτά και εκείνα και όλα τα. Και όλα όσα έχουμε μέσα στην καρδιά και όσα από μέσα μας κράζουν και λένε πάμε, άιντε παιδιά. Που το είχα κρατήσει για τον εαυτό μου. Και έτσι πλέον ζούμε στην Ελλάδα.
Thank you.
η εκδήλωσή μας θα ολοκληρωθεί με τα μεγαλύτερα παιδιά και τις ενορίες του Αγίου Αθανασίου Μπάνας με χοροδιδάσκαλο την κυρία Μαρία Μπίτη και την ενορία της Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου με χοροδιδάσκαλο την κυρία Γρηγορίου Ευαγγελία. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι «Μακεδονία Ξακουστή», «Ράιχο», «Ζάρεμο», «Τσομπανοπούλα», «Παϊδούσκινο» και «Τέλος των Σεφτών Μικρά». Thank you.
Και τα σκυλιά, 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 και τα σκυλ
μάγισσες, μίλησα. Δεν θα μιλήσω τώρα. Δεν θα σε κάνω. Το πάρεις από τη μία δέκα. Σε αυτήν την ωραία γιορτή, την οποία αφιερώσαμε στην πατρίδα μας. Όταν είχα βρεθεί το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις, άκουσα τα παιδιά των κατασκηνώσεων να τραγουδούν αυτό το ωραίο τραγούδι «Αντενίζω μια πατρίδα». Και έτσι σκέφτηκα, και αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα, ότι η γιορτή της λήξεως των κατηχητικών θα είναι αφιερωμένη στην πατρίδα μας. «Αντενίζω λοιπόν μια πατρίδα», αυτό το ωραίο τραγούδι το οποίο και ακούσαμε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να χειροκροτήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που διεικόνησαν, κόπιασαν, κουράστηκαν με πολύ φιλότυπο, με πολύ κόπο, πρωτίστως τους ιερείς μας, αυτούς τους ακάματους ιερείς της πόλεως μας και των χωριών μας, οι οποίοι αγωνίζονται όλο αυτό το διάστημα. Να ευχαριστήσουμε και να χειροκροτήσουμε πρώτον τον Πατέρα Απόστολο, του Αγίου Αθανασίου Πάρος. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μας, Πατέρα Απόστολο. Και πολύ πολύ σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια προσφέρεις και προσφέρεσαι. Μαζί με την καλή σου πρεσβυτέρα Δήμητρα και με όλους τους ευλογημένους συνεργάτες σου. Πάτερα Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Θα πρέπει να συγχαρώ και τους άλλους ιερείς μας, να δω τον πατέρα, τον πρωτοσύγγελό μας, που είναι προϊστάμενος, ο οποίος είναι προϊστάμενος στον Άγιο Νεκτάριο, μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, δύο λεβίτες ευλογημένοι. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Αθανάσιο Τύμπα, ο οποίος οργάνωσε τη γιορτή μας. Είναι και αυτό το διακόνουμε και πολύ πολύ τον ευχαριστούμε. Τον πατέρα Γιώργιο και τον πατέρα Παναγιώτη, αλλά και τον πατέρα Αλέξιο, πάλι τον πρωτοσύγγελο, ο οποίος και εκεί είναι υπεύθυνος, και ευχαριστούμε και τους τρεις ιερείς της Παναγίας των Σαραγίων. Του Πυριετού, τον πατέρα Νικόλο Χατζάρα, ο οποίος αγωνίζεται τόσο πολύ στην Μητρόπολη μας με τα βιβλία, των ναών, τα οικονομικά, με τα λογιστικά. Τον έχω μαζί με τον πατέρα Βασίλειο Μπούκη κάθε μέρα στη Μητρόπολη με τα μάτωρα, και τον ευχαριστούμε και αυτό για την καλή του προσφυτέρα. Όμως, θα πρέπει να έρθουν εδώ κοντά μου, στην εξέδρα, όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρήκαν οι ιερείς μας, και οι οποίοι αγωνίστηκαν με πολύ φιλότιμο, έτσι ώστε να χειροκροτήσουμε και να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία σήμερα είδαμε και χειροκροτήσαμε. Πρωτίστως την μαέστρο του Αγίου Βαρδικίου, του Αγίου Γρηγορίου, Δέσποινα Καρά, μουσικολόγου, να έρθει εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε την μαέστρο, που πραγματικά τη συγχαίρω και την καμαρώνω, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη Στρικάλων, κυρία Μαρία Καρατόλου. Και βεβαίως ποιον άλλον, τον μεγάλο Λεωνίδα Πλαστάρα. Χοροδιδασκάλους, τώρα δεν ξέρω όλα τα ονόματά τους, του Αγίου Αθανασίου, την αγαπητή μας την κυρία Μαρία, του Αγίου Νεκταρίου, τον αγαπητό μας τον Γιάννη, δεν ξέρω αν τον είδατε εδώ. Ανεβείτε πάνω, ανεβείτε, σας θέλω τώρα.
από το Φλαμούλι και από τα Σαράγια, κυρία Γρηγορίου Ευαγγελία, κύριε Περσεφόνη, παπαδιά. Ναι, κυρία Μαρία, Πούκη, Μίκη. Δεν τα έχετε γραμμένα μόνο, δεν ξέρω, δεν πείτε τα. Πρέπει να γράφετε εδώ και τα πείτε τα. Και από τον Πυργετό και από τον Πετρωτό. Για έλατε να σας δούμε και εσάς, του Πετρωτού και του Πυργετού. Δεν είναι το φίλο. Ωραία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα... λοιπόν από τους χοροδιδασκάλους και τους δασκάλους. Ελάτε το μπροστά και χορέψτε. Βρες Δέσποινα ένα τραγούδι. Δέσποινα εσύ. Βρες ένα τραγούδι. Ένα ωραίο σιτό. Αξίζει τον κόπο να τους χειροκροτήσουμε και να τους απολαύσουμε αφού τόσο όλη την χρονιά κόπιασαν. Amen.
και ευλογημένα, να χαίρεστε και να καμαρώνετε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!